Αριστοτρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022. Χαίρετε! Καλημέρες. Καλημέρα. Πώς σας βρίσκει η νέα χρονιά, δόκτωρ μου? Θα είμαι πολύ προσεκτική στις δηλώσεις μου. Πάντως δεν είσαστε κρούσμα ή επαφή. Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ, δεν είμαι ούτε κρούσμα. Εσείς εγκλητώσετε οικογενειακώς, για άλλες οικογένειες δεν λέμε, δεν ξέρουμε, δεν χωρίζουμε. Εμείς κοντεύουμε να μονάσουμε, άστο. Ίσως είστε η μοναδική οικογένεια μέχρι τώρα που έχω ακούσει. Μη μας ματιάσετε. Ναι. Δεν έχω τηλεφωνήσει σε άνθρωπο, δεν έχω επικοινωνήσει με ανθρώπους που να μην μου πούνε, ξέρεις, είμαστε επαφή της επαφής, είμαστε κρούσματα, είμαστε γενικώς. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί ταλαιπωρείται πάρα πολύ κόσμος, βασικά όλοι οι φίλοι, από όλη αυτή τη ομικρό επικρατούσα πανδημία. Ελπίζουμε ότι θα είναι η αρχή του τέλους. Ελπίζουμε, γιατί εντάξει, παραπήγε το κακό και μας έχει κουράσει όλους, όλο τον κόσμο. Δηλαδή, συνέχεια ακούω ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια τους, στα όρια τα ψυχολογικά, στα όρια τα σωματικά, στα όρια γενικά. Είμαστε όλοι πολύ έτσι φιδωλοί και με τις ευχές μας και με τους στόχους μας και με τις δηλώσεις μας, γιατί δεν ξέρουμε ούτε τι να ευχηθούμε, ούτε τι να περιμένουμε, ούτε τίποτα άλλα. Σημασία έχει ότι ας αφήσουμε την ελπίδα, που είναι το τελευταίο πράγμα που φεύγει, ότι ίσως να έχει ξεκινήσει μια αντίστροφη πορεία. Θα δούμε. Αμήν, Παναία μου, αμήν. Θα δούμε, γιατί πάντα μας εκπλήσει. Είναι... εγώ στα ωριά μου με την πανδημία, εγώ έχω υπομονή της γαϊδούρας. Εκτός από τα άλλα προσώπα της γαϊδούρας, της γαϊδάρας, έχω και αυτό της υπομονής. Και νιώθω εγώ ότι είμαι κάπως. Εντάξει, δεν καταραίω εύκολα, ενώ δεν είμαι... εντάξει. Αλλά έχει κρατήσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, έχει κρατήσει πάρα πολύ και πραγματικά είναι από τις χρονιές που εγώ τουλάχιστον νιώθω αρκετά αποξενωμένη από πάρα πολλά πράγματα που έκανα. Τι να πείτε κι εσείς που περιμένατε την παραμονή της πρωτοχρονιάς για να βρεθείτε με την καλύτερη σας φίλη που ήρθε από ήρθα από τα Χανιά στην Κύπρο και βρέθηκε η καλύτερη σας φίλη σε μια συνθήκη που να μην μπορεί να έρθει. Και όχι από δική της εξυπηδιότητα. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, κάποια άτομα πήγαν έξω, κατέστησαν επαφές των κρουσμάτων, πήγα σπίτι, πίσω στο σπίτι τους, έκαναν και τους συγγενείς τους επαφές των επαφών και έτσι ακυρώθηκαν, κάποια πράγματα ακυρώθηκαν. Ακυρώθηκε η παραμονή της πρωτοχρονιάς. Δεν πειράζει, θα κάνουμε άλλη παραμονή της πρωτοχρονιάς. Θυμάσαι όπως τα γενέθλιά μου που τα ξαναγιορτάσαμε. Όντως, το 21 γιορτάσαμε δύο φορές τα γενέθλια σου, όταν ακυρώθηκα την πρώτη φορά. Μία γιορτάσαμε... όμως, για να μην μου χρεώσετε δύο χρόνια. Ναι, δεν έχω πει κάτι στο κανάλι. Εγώ δεν έχω νοσήσει με κορονοϊό. Αλλά... και να μην νοσήσεις, αγαπημένη μου. Μακάρι, ναι, και εύχομαι σε όλους να μην νοσήσουν. Όσοι νοσούν να είναι ασυμπτωματικοί και να τελειώσει γρήγορα αυτή η ιστορία. Αλλά εγώ ήρθα κακομήρα, πήγα την επόμενη και έκανα την τρίτη δόση του εμβολίου και μετά ενημερώνομαι ότι είμαι επαφή επαφής. Στο τέλος, ευτυχώς δεν κόλλησα, αλλά αυτοπεριορίστηκα τις εορτές για λόγω υπευθυνότητας. Ερχόμουν εκεί σε σένα, δεν μπορούσα να σε φίλους, να σε αγκαλιάζω και αν τυχόν η επαφή του κρούσματος είχε κολλήσει εμένα, που ήμουν επαφή της επαφής, θα μπορούσα να σε κολλήσω. Τελικά γλιτώσαμε, αλλά χάσαμε την παραμονή. Δεν πειράζει, να τη γιορτάσουμε την παραμονή, περιμένει αυτή. Πες μας εδώ στο κανάλι τώρα, τι στόχους είναι καλή ιδέα να βάλουμε για το 2022. Λοιπόν, οι στόχοι μας πρέπει να είναι βραχή. Βραχή. Δηλαδή, όχι βραδύ, βραχή. Δηλαδή... ή βραχής, ποιο είναι το σωστό, ο βραχής ή βραχή. Ναι, νομίζω. Θα μας διορθώσει ο Τίτος, αν μας ακούει. Ή ο... πώς το λένε τον άλλο τον κύριο που διορθώνει όταν κάνουμε λάθη. Ο Ερμής, ναι.
Ένας από τους δύο θα μας διορθώσει. Λοιπόν, δηλαδή να είναι κοντή, να είναι κοντινής διάρκειας, να μην είναι πολύ μακρινή. Να είναι, ρε παιδί μου, μέχρι τα τέλη του μήνα π.χ., άντε αρχές του επόμενου, να πούμε ότι θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δραστηριότητα κτλ. Και θα δούμε. Δεν βάζουμε στόχους πιο μακρινούς, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι ούτε η άνοιξη, ούτε το καλοκαίρι, ούτε το φθινόπωρο, το επόμενο, ούτε τίποτα. Ωστόσο, είναι καλό να βάζουμε στόχους, γιατί αυτοί μας κρατάνε σε μια πορεία, ζωής πορεία. Δεν σημαίνει ότι η πανδημία πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι είμαστε ζωντανοί και ότι είμαστε άνθρωποι και ότι υπάρχουν όνειρα και πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν θα πρέπει να βάζουμε μακριά τους στόχους μας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα τους βρει. Οπότε, νομίζω ότι ένα σχεδιασμός του στυλ θα ήθελα αυτό το μήνα να ξεκινήσω, ας πούμε, να διαβάζω εκείνο, να κάνω μια αίτηση για εκεί, να κάνω δίαιτα ή δεν ξέρω τι άλλα πράγματα έχει ο καθένας, να ξεκινήσω, ας πούμε, ψυχοθεραπεία ή να πάω να κάνω το check-up μου κτλ. Κτλ. Είναι μια χαρά να το βάλουμε αυτό και να το παρακολουθούμε στα τέλη της εβδομάδας, στα τέλη του μήνα, πώς προχωράμε. Όνειρα και φιλοδοξίες και στόχοι, οι οποίοι έχουν πιο μακριά διάρκεια, σίγουρα μπορεί να μας βρει μια πάλι παραλλαγή, μετάλλαξη, πώς τα λένε αυτά, και μετά να μας αλλάξει τα φώτα πάλι και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε να δούμε τα πράγματα έτσι και να κάνουμε ισχυρό αυτοέλεγχο, δηλαδή να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να κοιμηθεί, να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να είναι σε μια χειμέρια νάρκη διαρκείας, μια πανδημική νάρκη. Είναι μεγάλη παγίδα αυτή, γιατί επειδή ακριβώς δεν κινείται φύλο, δεν κινούνται τα πράγματα, τουλάχιστον σε επίπεδο που έχουν να κάνουν με άλλους ανθρώπους. Γιατί αν, ας πούμε, εξαρτάται αυτό που θες να κάνεις και από άλλους ανθρώπους, οι οποίοι εκείνοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται σε κάποια άλλη φάση ή να νοσούν. Μπορεί να σώμα αργά και της άρνησης, ναι, και της άμυνας. Ακριβώς. Δεν κινείται. Ό,τι έχει να κάνει με εμάς, αν δεν πάει και να έρθει. Ό,τι έχει να κάνει και με άλλους όμως, ανάλογα και με εκείνους πώς θα τους έχει βρει όλη αυτή η ιστορία. Πάλι τα πράγματα δεν κυλάνε τόσο καλά. Οπότε πάλι εκεί χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός του τι περιμένω να γίνει, προσδοκίες μας, να είμαστε πολύ έτσι φιδωλοί με τις προσδοκίες που έχουμε, να δείχνουμε κατανόηση, αλλά χωρίς να ξεφεύγουμε από το στόχο μας, ο οποίος είναι εκεί και περιμένει και πρέπει να υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει, είναι σαν να πηγαίνουμε στο άγνωστο. Το οποίο άρα είναι δύσκολο το άγνωστο. Να έχουμε κεντρικούς στόχους, οι οράματα, visions, πώς λέγονται αυτά, και ένα κεντρικό όραμα, και το οποίο να επιμερίσουμε σε μικρότερους, πιο βραχύχρονους στόχους. Ναι, να το παρακολουθούμε σε πιο έτσι κοντινά επίπεδα και επίσης να έχουμε διαθεσιμότητα στο να επαναπροσεγγίσουμε το στόχο με έναν άλλο τρόπο, αν αυτός ξοκύλει λίγο από τον δρόμο του. Δηλαδή, αν δούμε, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως το προγραμματίσαμε, να σκεφτούμε πιθανούς τρόπους για να το προγραμματίσουμε με άλλο τρόπο. Λοιπόν, εγώ κρατάω από αυτά που είπες, ως τα SOS, ότι βάζουμε σύντομους στόχους για να μπορούμε να τους ολοκληρώσουμε σύντομα και να έχουμε σύντομα την ευχαρίστηση της ολοκλήρωσης του στόχου και ότι εστιάζουμε σε στόχους που έχουν να εξαρτούνται από εμάς, σε πράγματα που εξαρτούνται από εμάς και όχι σε πράγματα που εξαρτούνται και από άλλους ανθρώπους, γιατί οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν την ίδια κινητοποίηση με εμάς, μπορεί να μην βρίσκονται στην ίδια αφετηρία με εμάς και να απογοητευτούμε. Επίσης, νομίζω ότι
είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας, Αριστονίκη μου. Εκτός που του να το αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, να δίνουμε και επιβράβευση όταν επιτυχάνουμε κάποιους στόχους. Ναι. Γι' αυτό ίσως και οι βραχύχρονοι στόχοι να είναι χρήσιμοι σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να τον επιβραβεύουμε, να είμαστε επίοικείς μαζί του, να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εύθραυστοι, γιατί ζούμε σε μια πολύ αβέβαιη πραγματικότητα. Ανά πάσα στιγμή όλα αλλάζουν. Αυτό συμβαίνει πάντοτε με την γενικότερα. Είναι, το μόνο βέβαιο είναι ότι όλα τα πάντα ρί, που έλεγε και ο Ηράκλητος. Τίποτα δεν είναι βέβαιο. Ωστόσο, η πανδημία μας το έχει αποδείξει αυτό, αυτή τη ρίση του Ηράκλειτου. Μας ήρθε η πανδημία να μας την αποδείξει. Πάντοτε συμβαίνει αυτό. Αλλά, ρε παιδί μου, έχει μια κανονικότητα πέσει η ζωή, κυλάνε λίγο τα πράγματα και... Καινούργια κανονικότητα. Τώρα, συνέχεια, πρέπει να βρίσκουμε καινούργιες κανονικότητες. Δηλαδή, τώρα η κανονικότητά μας είναι να κάνουμε rapid test, δεν ξέρω εγώ πόσο κάθε πόσο, να κάνουμε εμβόλια κάθε πόσο, να κάνουμε εκείνο κάθε πόσο. Έχουμε μπει σε αυτή την κανονικότητα. Μετά θα πούμε σε μια άλλη κανονικότητα. Μετά μια άλλη... Τώρα, η χαμένη κανονικότητα του 19, δεν ξέρω αν θα έρθει. Δύο χρόνια πάντως. Θα δούμε. Ή εβάζαμε στόχους να ξεκινήσουμε διαζώσεις στα σεμινάρια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, θυμάσαι? Ναι. Έτσι, εποχή, ήμασταν έτσι στην προετοιμασία για τα σεμινάρια, είχαμε πει να κάνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και γενικότερα είχε ένα άνοιγμα, ρε παιδί μου, η δουλειά μας και το λειτουργήμα που ασκούμε εμείς οι δύο μαζί. Και ήρθε η πανδημία και μας το κλείσε. Φυσικά το 20 καταφέραμε και κάναμε τα σεμινάρια και το 21 διαδικτυακά. Εγώ τώρα, αρχές του 22, μετά που πήρα για πρώτη φορά ένα διάλειμμα 2,5 εβδομάδες που δεν το είχα ξαναδώσει ποτέ στον εαυτό μου και από το κανάλι εννοώ, η μεσοπρόθεσμη στόχη μου είναι να ασχοληθώ ουσιαστικά με το κανάλι για να το ξαναζωντανέψω. Γιατί λέω, είναι στο χέρι μου το κανάλι, πανδημία, ξεπανδημία, αυτοπεριορισμός, ελεύθερη διακίνηση, είναι κάτι που μπορώ να ασχοληθώ με αυτό. Και επίσης μου έχεις ρίξει και μια καλή ιδέα για καινούριο βιβλίο. Εσένα ποιοι είναι οι στόχοι σου? Μέσα στους στόχους μου είναι να δω αν μπορώ να προχωρήσω την έρευνα την οποία έχει βρει 100 εμπόδια λόγω της πανδημίας. Είναι το ένα βιβλίο επίσης που θέλω να φτιάξω μέχρι το, μέσα στο 22. Είναι αυτό που ναι. Εντάξει. Αυτά στα επαγγελματικά. Από εκεί και πέρα, αυτογνωσιακά, να είμαστε καλά. Να τρέχουμε τα παιδιά μας. Ναι, να έχουμε την υγεία μας, τη ψυχική και τη σωματική και να μεγαλώνουμε πνευματικά και να οριμάζουμε και να γινόμαστε έτσι καλύτεροι άνθρωποι. Που αυτός είναι στόχος πολύ σημαντικός για μένα. Να γίνομαι συνέχεια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και γιατί όταν γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, γινόμαστε και καλύτερα ως άνθρωποι. Νιώθουμε έτσι. Και καλύτερα. Η πνευματικότητα είναι πολύ σημαντικό δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας εμείς ήδη και στόχος που μπορούμε να βάλουμε. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, ο πιο ουσιαστικός στόχος είναι της πνευματικότητας. Να καλλιεργήσουμε το πνεύμα μας περισσότερο και την ψυχή μας. Και θέλω να σε ευχαριστήσω δημοσίως για ακόμη μια φορά και από εδώ και από αυτή την Αριστοτρίτη και από το κανάλι για το πόσο σημαντική είναι η δικιά σου η συνεισφορά στη δική μου την πνευματική αφύπνιση διηνεκώς, όχι μόνο τώρα. Και επειδή πολλές φορές γίνεται στο κανάλι συζήτηση για τις φιλίες και πολλές φορές οι άνθρωποι μιλάνε και λένε θα ήθελα πάρα πολύ να είχα μια φιλία, μια καλή φιλία, μια στενή φιλία και αναφέρονται κάποια φίλες και φίλοι και στη δικιά μας τη φιλία, μια φιλία που τους φαίνεται ότι είναι μια καλή φιλία. Να πούμε αυτό το μυστικό κλείνοντας. Ότι εσύ και εγώ επικοινωνούμε λίγο. Δεν είμαστε όλη μέρα στα τηλέφωνα και στα μηνύματα και να βρισκόμαστε συνέχεια. Είμαι στην Κύπρο 10 μέρες τώρα, πόσες, 10-12 μέρες, και δεν έχουμε βρεθεί από κοντά.
Δηλαδή, οι ουσιαστικές φιλίες δεν είναι χρονοβόρες, δεν είναι αυτές που γίνεται κόλος και βρακή ο ένας με τον άλλο και φορτώνεται ο ένας πάνω στον άλλο. Μπορεί με μία κουβέντα που θα πεις με τον άλλον τον άνθρωπο, επειδή ακριβώς υπάρχει πνευματική συμπόρευση, και να επικοινωνήσεις ουσιαστικά, αλλά και να συνδεθείς ουσιαστικά και να τη θρέψεις τη φιλία. Έτσι. Όταν αγαπάς τον άλλον και όταν είσαι άνθρωπος που κοιτάς και έξω σου και μέσα σου, μπορείς να επικοινωνείς και χωρίς να μιλάς. Χωρίς να νιώθεις. Και νομίζω ότι όλοι οι τύπους σχέσεις χρειάζεται μεγάλο αγώνα, μεγάλη δουλειά με τον εαυτό σου, μεγάλη δουλειά με τη σχέση, μεγάλη ενέργεια. Και δεν είναι τίποτα δεδομένο. Όλα θέλουν ενέργεια, χρόνο, και δεν σημασία. Είναι για σένα και δεν μας ανήκει κανείς. Ακριβώς, κανένας. Ας μας ανήκει ο εαυτός μας. Οι άλλοι, ας τους. Άρα μεγάλη στόχη, πνευματικότητα και να μας ανήκει επιτέλους ο εαυτός μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε όπως γίνεται για όλους και να είναι καλύτερη για τον καθένα ξεχωριστά όπως νομίζει εκείνος. Ευχαριστούμε.